Ταξίδι λοιπόν σε ένα μαγικό κόσμο, σε ένα σκοτεινό κόσμο, όπως είδατε και στα πλάνα που προηγήθηκαν, σε ένα κόσμο τον οποίο ενδεχομένως πολλοί από εμάς δεν έχουμε εξερευνήσει, δεν έχουμε δει και δεν έχουμε ιδέα πολλές περιπτώσεις ποια είναι τα είδη αυτά ζωής που φιλοξενούνται σε όλα αυτά τα πανέμορφα και απείρου κάλους, απίθμενης ομορφιάς θα έλεγα εγώ, σπήλαια, τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη κατά κύριο λόγο. Αλλά θα μιλήσουμε γενικότερα για τα σπήλαια και του νησιού μας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κύριο Καλούς Παραγκαμιάν, ο οποίος μας έκανε την τιμή και βρίσκεται εδώ στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Κύριε Καλούς, καλώς ήρθατε. Καλά. Καλώς σας βρήκα. Βιολόγος, Διευθυντής Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος και νομίζω, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι είστε ο άνθρωπος κάτω από τις δικές σας οδηγίες μπήκαν τελικά εκείνες οι πινέζες, όπως λέμε, στο χάρτη και γνωρίζουμε πλέον εμείς πού υπάρχουν αυτά τα όμορφα σημεία, αυτά τα όμορφα σπήλαια, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχετε βάλει το δικό σας μερίδιο ευθύνης σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Καλώς ήρθατε. Ναι, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Οι πινέζες αυτές που λέτε δεν είναι πάρα πολλές, είναι 460. Είναι πολλές, πιστέψτε με, γιατί νομίζω τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέραμε ούτε καν τις μισές. Δεν ξέραμε, ακριβώς. Έτσι. Ναι. Και αφορούν αυτές οι πινέζες σπήλαια στα οποία έχει τεκμηριωθεί η παρουσία σπηλαιόβιων οργανισμών, γιατί τα σπήλαια στην Ελλάδα είναι δεκάδες χιλιάδες. Και από αυτά έχουν εξερευνηθεί αρκετές χιλιάδες, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, αλλά είναι αρκετά τα στοιχεία τα οποία είναι αδημοσίευτα προς το παρόν. Έτσι, αλλά ωστόσο μας έχετε φέρει και μας κάποια στοιχεία, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Τελικά γνωρίζαμε η Κρητική όλη την ομορφιά που εμπεριέχεται μέσα στο νησί μας και αναφέρομαι μόνο στην Κρήτη, γιατί εντάξει, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν αναλογιστεί κανείς και τις γεωγραφικές διαστάσεις σε σύγκριση με την Κρήτη, είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά εδώ στην Κρήτη, ποια είναι η δουλειά που έγινε, κύριε Παραγκαμιάν, τα προηγούμενα χρόνια και που τελικά μας δώσατε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτούς τους σκοτεινούς παραδείσους? Στην Κρήτη έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Και σπηλαιολογική εξερευνήσεων. Αλλά και σε επίπεδο σπηλαιοβιολογίας, δηλαδή τη μελέτη του κόσμου, ας πούμε, αυτού του πολύ παράξενου κόσμου. Επειδή και όλα η έδρα μας είναι εδώ, στο Ηράκλειο, και γι' αυτό το λόγο τα περισσότερα δεδομένα, δηλαδή η Κρήτη είναι πιο μελετημένη περιοχή της Ελλάδας από άποψη της σπηλαιόβιας ζωής. Και εκεί θέλω να πάμε, στο κομμάτι της σπηλαιόβιας ζωής, καθώς είδαμε και στις εικόνες που προηγήθηκαν, είδαμε κάποια είδη, κάποιες μορφές ζωής που φιλοξενούνται μέσα σε αυτούς τους θησαυρούς, στα σπήλαια της Κρήτης. Νομίζω τα έχετε αποκωδικοποιήσει, τα έχετε κατονομάσει και δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο αριθμός αυτός και ποια είναι τελικά η ομορφιά όλης αυτής της ζωής που βρίσκεται εκεί μέσα. Καταρχάς, η ζωή είναι ζωή. Η ζωή είναι όμορφη. Η ζωή μέσα στα σπήλαια που κανείς δεν θα φανταζόταν ότι μπορούν διάφοροι οργανισμοί να φτάσουν τόσο βαθιά μέσα στο υπέδαφος. Να σας πω ότι υπάρχουν οργανισμοί που έχουν αναπτύξει τέτοια χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να διαδίδουν το θαύμα της ζωής στον υπόγειο κόσμο. Αυτά χαρακτηριστικά είναι και είδαμε πριν κάποιες φωτογραφίες, κάποια κομμάτια βίντεο. Είναι τυφλά, είναι άχρωμα, έχουν πολύ λεπτό εξωσκελετό ή κελίφι, έχουν μακριά πόδια, μπορούν να περάσουν μεγάλες περιόδους χωρίς να φάνε τίποτα, τη μισή του ζωή, χωρίς να φάνε τίποτα. Ζούνε πολύ περισσότερο από τις συγγενείς τους στο εξωτερικό περιβάλλον. Και όλα αυτά τα κάνουν για να περιορίσουν, τις ανάγκες τους σε ενέργεια. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί στα έγκατα της γης είναι ότι δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχουν φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Επομένως δεν έχουν να φάνε. Και κατά συνέπεια όλα συντείνουν στο να υπάρχει μια οικονομία στα πάντα. Όλα είναι αργά, όλα είναι μονότονα, αιώνιο το σκοτάδι, σταθερή η θερμοκρασία, υψηλή υγρασία. Και γι' αυτό
είναι τόσο προσαρμοσμένα στο πέρασμα των δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων που είναι εγκλωβισμένα εκεί, mm-hmm. που σχεδόν όλα τα σπήλαια έχουν κάποιο ενδυμικό είδος. Ένα είδος το οποίο ζει μόνο σε ένα συγκεκριμένο σπήλαιο ή λίγα σπήλαια γύρω-γύρω, που είναι κοντά δηλαδή, και πουθενά αλλού στον κόσμο. Πείτε μου κάτι, πού σας έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση σε επίπεδο Κρήτης βέβαια, ποιο σπήλαιο ήταν αυτό που σας κίνησε την περιέργεια ή και το θαυμασμό σας μετά και που μπήκατε μέσα και από τα ευρήματα τελικά που μπορεί να βρήκατε, να είδατε μπροστά σας. Είναι πολλά, δεν μπορώ να σας περιγράψω το... Θυμήθηκα τώρα κάτι. Είναι ένα βάραθρο στο Γκρουσόνα, είναι 130-160 μέτρα. Έχει μία μονοκόμματη κατάβαση, κατεβαίνει κανείς σαν αράχνη. Λοιπόν, όταν είχα πάει λοιπόν πριν αρκετά χρόνια, πριν 20 χρόνια, για δειγματοληψία εκεί και προσπαθούσα να μαζέψω με τη λαβίδα ζωάκια, να τα βάλω στο ινόπνευμα για να τα μελετήσω μετά στο εργαστήριο, στο μικροσκόπιο κλπ. Ήταν ένα δίπλουρο, ένα έντομο, πρωτόγωνο έντομο, που έχει δύο μακριές ουρές και δύο πολύ μεγάλες κεραίες. Όταν ήμουν έτοιμος να το μαζέψω λοιπόν, αυτό το ζωάκι έτσι αντιμέτωπο, τυφλό, άσπρο, όπως σας το περιέγραψα πριν, σηκώνει τις κεραίες του και τις κούναγε σαν να με απειλεί κάπως. Αντιλήφθηκε την παρουσία μου. Αυτό ήταν ένα καινούριο είδος για την επιστήμη. Σας βοήθησε μετέπειτα οποίο... έτσι να βγάλετε κάποια συμπεράσματα ενδεχομένως για τη ζωή? Ναι, ήταν ένα καινούριο είδος για την επιστήμη, ενδυμικό του ψιλορίτη, γιατί βρέθηκε και σε άλλα βάραθρα. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πολλές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο σπήλαιο Σφεντόνι, στο Ζωνιανόν, το οποίο είναι αξιοποιημένο και όλα, το επισκέπτεται ο κόσμος. Έχει βαθιά. Βεβαίως, πολλοί κόσμος και τουριστικό θέρετρο. Το βλέπουμε βέβαια και όλα στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια της σκηνοθέτης μας, της Δανάης Κεβάκη. Ορίστε. Εκεί, πλάνα λοιπόν, κατευθείαν και από το σπήλαιο Σφεντόνι. Για πείτε μας. Εκεί λοιπόν ζει μεταξύ άλλων ένα πολύ μικρό ζωάκι, ένα ισόποδο. Είναι αυτά που τα βρίσκουμε απ' έξω κάτω από τις πέτρες και γίνονται μπαλάκια όταν τα κουμπάμε. Μπράβο. Λοιπόν, mm-hmm. που ζει μόνο εκεί. Δεν έχει βρεθεί σε κανένα άλλο σπήλαιο και μάλιστα τον ψιλορίτη τον έχω ψάξει καλά δηλαδή και επί τούτου. Ζει μόνο σε αυτό το σπήλαιο. Είναι ενδυμικό του σπήλαιο. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας μοναδικός πληθυσμός, ενός μοναδικού είδους σε ένα σημείο, σε λίγα στρέμματα ζει, όσο είναι το σπήλαιο Σφεντόνι, Είναι και αυτό που ανεβάζει κάπως τελικά την όλη αξία του χώρου, βέβαια, έτσι, και του συγκεκριμένου σπηλαίου. Mm. Πείτε μου κάτι, θέλω να πάμε να δούμε τα στοιχεία, γιατί μιλούσαμε στην αρχή της συζήτησής μας για τον άθλο, έτσι το ονομάζω εγώ, τον οποίο έχετε πετύχει εσείς μέσα σε κάποια χρόνια, στο να φέρετε τελικά στην επιφάνεια κάποιους όμορφους θησαυρούς όπως τις εικόνες που βλέπουμε. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Βλέπουμε λοιπόν στον πρώτο χάρτη, με τη βοήθεια των γραφικών, θα δούμε ότι βλέπουμε εδώ πέρα τις μπάρες και στην Ελλάδα. Βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται με τα σπηλαιόβια είδη στην Ελλάδα. Αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. 849 είδη σε 431 γένη. 191 οικογένειες, 65 τάξεις, 20 ομοταξίες και 6 συνομοταξίες. Ακούγεται λίγο από αστυνομικό ρεπορτάζ, η όρη. Είναι η ταξινόμηση αυτών των οργανισμών, έτσι ταξινομούνται. Δηλαδή, εμάς το είδος μας είναι Homo sapiens, το γένος είναι Homo, είμαστε hominidae οικογένεια. Και, εν πάση περιπτώσει, ανήκουμε στα χορδωτά. Μάλιστα. Είμαστε κι εμείς ένας οργανισμός. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Όλο αυτό που διαβάσατε συνοψίζει τη βιοποικιλότητα, τη γνωστή βιοποικιλότητα μέχρι στιγμής των σπηλαίων στην Ελλάδα. Βλέπω, βέβαια, έχουν ερευνηθεί περισσότερο σε Κρήτη και Κεντρική Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος. Και κυρίως Κρήτη. Και κυρίως Κρήτη. Και νομίζω ότι έχετε πολλή δουλειά ακόμα. Πολύ. Τα περισσότερα στοιχεία δημοσίευτα. Έτσι, και το εύρος των αρμοδιοτήτων σας, νομίζω, δεν πιάνει μόνο αυτές τις περιφέρειες, πιάνει όλη τη χώρα. Επομένως, όλη τη χώρα, να φανταστώ, έχετε πολλή δουλειά. Με βάση την Κρήτη, το σημειώνω και αυτό. Και πάμε στον επόμενο χάρτη, να δούμε τι γίνεται με τα σπηλαιόβια
Όχι, με τα ερευνημένα σπήλαια στην Ελλάδα. Είναι το αξιοσημείωτο της υπόθεσης και της συζήτησής μας, κύριε Καλούστ, καθώς βλέπουμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρατε να φέρετε μπροστά στην επικαιρότητα 465 σπήλαια. Τα περισσότερα εξ αυτών, περίπου 158, είναι μόνο στην Κρήτη. Είναι μόνο στην Κρήτη. 158 σπήλαια. Ναι. Αν με ρωτήσετε εμένα τώρα, κύριε Παραγκαμιάν, ίσως να έχω πάει σε 3 ή σε 4. Ναι. Αλλά 158 στην Κρήτη σπήλαια. 158, ναι. Να σκεφτείτε ότι αυτά καταρχάς είναι όλα τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων για τη σπηλαιόβια πανίδα της Ελλάδας, του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών, που είναι μια μοναδική βάση δεδομένων. Είναι online, είναι ελεύθερη για όλους. Την επισκέφτονται, κοίταγα σήμερα τα στατιστικά, 600 άτομα, 600 διαφορετικά URLs, μοναδικοί χρήστες, το μήνα. Άμα μιλάει κανείς για τη σπηλαιόβια πανίδα και έχει τόσους χρήστες, είναι εντυπωσιακό. Να πω ότι τόσο αναλυτικά στοιχεία δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα τα δημόσια τουλάχιστον δεδομένα για τη βιοποικιλότητα online και διαθέσιμα για όλους. Γιατί εάν καταρχάς τα δεδομένα είναι πολιτιστικό αγαθό, δεν είναι μόνο επιστημονικό αγαθό, είναι πολιτιστικό αγαθό, είναι στοιχείο του πολιτισμού μας και αυτό βοηθάει στην προστασία. Αν αυτά τα πράγματα είναι στον αέρα, μπορεί να γίνουν κτήμα του καθενός. Μα νομίζω ήταν και η αρχική πρόθεση όλων αυτών που τελικά που ασχολήθηκαν με την καταγραφή όλων αυτών των σπηλαίων, για να καταφέρουμε τελικά να τα σώσουμε. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί περιπλανούμενος λίγο στο διαδίκτυο, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν και κάποια σπήλαια που μέχρι πρότινος δεν γνωρίζαμε, τουλάχιστον στην υπόλοιπη χώρα, τα οποία είχαν μετατραπεί, άκουσον, σε χωματερές. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω, χωματερή επί χρόνια. Επί χρόνια, δηλαδή, ο Δήμος Λιβαδιάς ιστορικής αξίας, έριχνε εκεί, ναι. Ρίχνε σκουπίδια μέσα, κύριε Καλούς. Ναι, με τα φορτηγά. Στην Κρήτη εδώ έχουμε μερικές περιπτώσεις έτσι, που έχουν να κάνουν και με τα ήθη και με τα έθιμα. Ξέρετε, σε πάρα πολλά βάραθρα, λατσίδες, τάφκους, έχουν διάφορες ονομασίες, όταν πέθαινε κάποιος σε ένα χωριό, παίρνανε όλα του τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε, τα φάρμακα, τα τσικάλια, πυρούνια, στρώματα κτλ. Ναι, τα πετάγανε. Αυτά ήταν μικρής κλίμακας, βέβαια, την απορρίπανση. Αλλά στη συνέχεια αρχίσαν να ρίχνουν σε πολλά σημεία. Σε μία περίπτωση είχαμε και θανατηφόρο ατύχημα κατά την εξερεύνηση, που ρίχναν και τσιγάρους μέσα. Το μέγιστο έγκλημα απέναντι στη φύση. Βέβαια. Κύριε Καλούς, πείτε μου κάτι. Ποια νομίζετε ότι είναι τα top, έτσι να μιλήσουμε απλά, τα top σπήλαια σε Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη, αν έχετε στοιχεία, επικινδυνότητας και με το χαρακτήρα της επικινδυνότητας, ναι, και στην υπόλοιπη χώρα, στην επικράτεια, αλλά και στο νησί μας. Ναι. Αν έχετε εικόνα. Ναι. Έχουμε εικόνα. Η εικόνα, βέβαια, είναι λίγο απατηλή, γιατί σχετίζεται με τα δημοσιευμένα, επαναλαμβάνω, δεδομένα, τα οποία δεν είναι ακόμα πλήρη. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι στη συλλογή μας στο Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών υπάρχει υλικό από 800 σπήλαια. Είναι, δηλαδή, που σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι αδημοσίευτο. Όμως, συνεργαζόμαστε με το... Έτσι, λοιπόν, τώρα, έχουμε να αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα. Ένα σπήλαιο το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη Βόρεια Ελλάδα είναι ένα σπήλαιο στην Άουσα, όπου ήταν από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα, λέγεται σπήλαιο απάνω σκάλας, με 45 είδη σπηλαιόβιων οργανισμών, που τώρα έχουν απομείνει 5. 5 είδη σπηλαιόβιων οργανισμών, γιατί πέρσι το δουλέψαμε, κάναμε 3-4 επισκέψεις εκεί, και εθελοντές σπηλαιολόγοι το επισκέπτονται και το αυτό. Εδώ τώρα στην Κρήτη, επειδή είναι και καλύτερα μελετημένη, έχουμε αρκετά σπήλαια τα οποία είναι πολύ πλούσια σε ζωή, σε όλους τους νόμους, κυρίως όμως Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Το σπήλαιο Μιλάτου
έχει 6 ενδημικά είδη. Έχει 6 είδη τα οποία ζουν μόνο εκεί και πουθενά άλλου στον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ακόμα όλα. Γιατί το σπήλαιο αυτό το επισκέφτεται πλέον, το επισκέφτονται χιλιάδες επισκέπτες, χωρίς καμία υποδομή και... τι να πω, είναι, πώς το λέμε, μπάτε σκύλια λέστε, είναι αυτό το πράγμα. Και καταπατάνε οι επισκέπτες το δάπεδο, τα ζωάκια αυτά δεν μπορούν να γεννήσουν γιατί είναι σαν τσιμέντο πια το δάπεδο, κάνουν βανδαλισμούς, κάνουν αυτά, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε αν... Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τώρα, κύριε Καλούστα. Βέβαια, βέβαια. Ακόμα βέβαια. Και που έχουμε τουριστικές ζωές. Με διαρκώς, καλά, θα μου πείτε, με δεν διαρκώς είσαι, είσαι... αυξανόμενη ένταση. Με διαρκώς αυξανόμενη Έχετε ένταση. Κάνει τις επισημάνσεις σας εσείς, ας πούμε, ναι, όπως το σπήλαιο της Μιλάτου. Πολλάκι. Το σπήλαιο της Αγίας Παρασκευής, Αγίας επίσης. Παρασκευής. Το οποίο είναι... Στις Βρύσες είπατε, έτσι. Ε? Πού είπατε ότι είναι της Αγίας Παρασκευής το σπήλαιο? Είναι στο Σκοτεινό, στο Δήμο Χερσονήσου. Στις Γούβες. Το σπήλαιο αυτό, δηλαδή πέρα του... όπως και το μιλάω πέρα του, ότι είναι πολύ σημαντικό από αρχαιολογικής άποψη σπήλαιο, είναι πολύ σημαντικό και από βιολογική άποψη, γιατί επίσης έχει ενδημικούς οργανισμούς, που δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή, ο πληθυσμός, υπάρχει εκεί μια ακρίδα, με σπηλαιόβια με κάτι τεράστιες κεραίες, που είναι 10 φορές το σώμα της. Αυτή η ακρίδα ονομάζεται δολιχοπόδα, μακρουλοπόδα δηλαδή, Παρασκευή. Ονομάστηκε προς την... Υπάρχει και σε άλλα σπήλαια. Ο πληθυσμός αυτός, ο πληθυσμός αυτού του ζώου τον είχαμε τρίσει με διάφορες μεθόδους πριν 25 χρόνια. Ήταν γύρω στα 1.800 άτομα στο σπήλαιο. Σήμερα ενήλικα άτομα. Σήμερα ο αριθμός των ενήλικων ατόμων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 300-400 άτομα. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε, αυτά είναι μαμούνια, είναι ζουζούνια, είναι αυτά. Όχι. Εγώ λέω είναι, είναι ζωή, ζωντανοί οργανισμοί. Φιλοξενούνται σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα σπήλαια και οφείλουμε εμείς το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Είναι, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε, να μάθουμε και αφετέρου βεβαίως την πορεία να τα επισκεφθούμε και να δούμε τα μορφιά τους και πάντα με προσοχή αφού δεν υπάρχουν και υποδομές. Ξέρετε, μακάρι να είχα άλλο τόσο χρόνο, κύριε Καλούς, πραγματικά θα το χαιρόμουν να συνεχίζαμε την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί όσο πριν βρισκόμασταν εκτός αέρα, προγραμματίζαμε ήδη το επόμενό μας θέμα, ενδιαφέρον θέμα, που έχει να κάνει με τα πλαστικά. Και τελικά τι καταλήγει στο τραπέζι μας, στο σπίτι μας, στον αέρα που αναπνέουμε. Μου είπατε πολύ σημαντικά πράγματα και σας υπόσχομαι ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να είμαστε πάλι εδώ για να τα συζητήσουμε και να τα δούμε αναλυτικά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.